Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Αποστόλη, έλα. Τρεις μέρες συνεχόμενα σε πιάνω να δω πότε θα με βάλει. Τι τέλος, έχει γίνει, να δούμε. Έκανε ένα ατόπιμο. Καταρχά, περαστικά σου, γιατί είσαι ακόμα μάλλον κρυωμένο. Εντάξει, τον άρπαξε λίγο. Όλοι τον αρπάζουμε, παιδιά. Όχι, όλοι, σε παρακαλώ. Α, εσύ όχι, όλοι. Δεν ξέρω. Όχι, βέβαια. Αλλά έκανε ένα ατόπιμα. Μόνο βάζεις ένα. Ένα πρόσεξα τώρα. Βάζει τον κασελάκι, δεν θυμάμαι όμως τι έλεγε. Και στο καπάκι βάζει την κυρία τη λαϊκή και καλά και φτηνά κορίτσια. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μείον 50% λόγω του Black Friday. Και καλά και φτηνά κορίτσια! Ναι. Ντροπή, δηλαδή πάει το μυαλό να κάνει συνειρμούς. Ότι είναι ομοφοβικό το σχολείο μας. Αυτό είσαι. Έλασε παρακαλώ. Είσαι ομοφοβικός. Έλασε παρακαλώ. Ντροπή και έσχος. Black Friday σήμερα. Μαύρη. Είναι δηλαδή μαύρη. Σε αντίθεση με άλλες μέρες που δεν είναι μαύρες. Πρόσεξε. Μαύρη Friday με υψηλόν μαύρη τηγανισμένη μέρα. Απαπαπαπαπαπα. Και δεν είναι καν Πέμπτη. Και δεν είναι καν Πέμπτη. Πρόσεξε. Black Friday στην Πάρνηθα όλο το χρόνο. Στη Βόρεια Εύα Black Friday όλο το χρόνο. Εκεί τα ξέρουμε αυτά, ναι. Έχει ξεκινήσει από άλλη μέρα. Δεν είναι από Friday μόνο. Μπράβο, δεν είναι από Friday. Είναι Black Friday σε όλο, ναι. Στο Ισραήλ εδώ και 70 χρόνια Black Friday Life. Την τηγανισμένη ζωή. Του έχουν βάλει σαν τηγάνι και του τηγανίζουν από τότε που γεννηθήκαν για 70 χρόνια. Γενικά black, πολύ μαυρίλα βλέπω. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι Black Friday. Μαύρες μέρες είναι όλες. Μαύρες μέρες. Τέλος πάντων. Ελπίζω το τέλος θα έρθει σύντομα, φίλε, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν έχει να κάνει με ελπίδα, με εμάς έχει να κάνει. Με εμάς έχει να κάνει, αλλά δεν το βλέπω. Με εμάς αυτό λέω, ότι δεν το βλέπω. Έπρεπε να γίνεται τη πουτάνα τώρα και δεν γίνεται τίποτα. Τώρα. Μόλις γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα αυτών των 11, θα δεις πώς θα πάρει μπρος το σύστημα. Εκτός αν είναι Παρασκευή και οπότε να τα αφήσουμε και Δευτέρα καλύτερα, γιατί... Μπορεί γι' αυτό. Πού να τρέχουμε Σαββατοκύριακο. Έλα, Μουσουλάρα μου. Έλα. Άκουρε μου, αλλά ιστορία. Λέγαμε για του μπάτσου γενικά και τα λοιπά. Περνάει ένα μπατσικό και λέμε διάφορα. Και λέει ένα. Είχε, ξέρει, αυτέ τι κάμερε μέσα στο σπίτι του, γιατρό, και το παρακολουθεί στο σπίτι του από την Αθήνα, από εκεί που είναι. Και βλέπει ότι έχουν μπει μέσα οι κλέφτε. Και παίρνει τηλέφωνο επί τόπου την αστυνομία. Και τι του είπε. Του ψήφισα αυτού. Αυτού που μπήκαν μέσα του έχω ψηφίσει εγώ. Α, όχι. Άλλοι ήταν. Δεν ήταν δεξιοί. Τι ήταν. Όλοι δεξιοί όπω έχουν μπει και την άλλη φορά και φασίστε. Λοιπόν. Και λέει, παιδιά έχουν μπει τώρα, του βλέπω, λέει. Που είναι μέσα στο σπίτι, λέει, κλέβουν αυτή τη στιγμή. Λέει, εντάξει, καλά. Τίποτα, Απόστολε, δεν πήγανε καν. Γιατί ξέρεις, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν περάσει εκπαιδεύσει, δεν έχουν περάσει τίποτα. Χύμα, όλα. Σαν αυτόν με, που έλεγε αγάπη μόνο, το ναι, ραντεβού ναι. Στα τυφλά. Αυτό δεν τον πήρανε πουθενά σε όλες αυτές τις δίας και τις δράσεις κτλ. Τον πήρανε πάνω και πέρα. Συνοριοφύλακα, τι θα τον πάρεις τώρα για σοβαρές δουλειές, δεν είναι αυτός για τίποτα αστεία. Αγάπη μόνο βγες Τουρκία. Τι είναι, να κάθεται στο γραφείο και να ταξίνει έξω, εκεί στα σύνορα. Ξέρει. Φαντάσου, δεν πήρανε αυτόν. Γιατί άμα δεν είσαι ψυχά και τι θα κάνεις εκεί. Καλημέρα, Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καληνότσες. Γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου, καληνότσες. Καληνότσες, από Ολλανδία σε παίρνω να σου πω για τα δικά μας εδώ. Τι έχουμε, εντάξει, κάτι φασίστες τώρα, τι θες να μου πεις. Ναι, όχι, να καταλάβουμε λίγο γιατί βγήκε. Γιατί πάρα πολλοί και Ολλανδοί και Ελληνές λένε, μα καλά, πώς βγήκε ο ακροδεξιός στην Ολλανδία που είναι τόσο ανοιχτή κοινωνία κτλ. Είναι πολύ απλό. Για 15 χρόνια εδώ πέρα είχα ένα μαλάκα, έναν Μητσοτάκη 2, ο οποίος το μόνο που έκανε είναι να ανεβάζει φόρους και να καταστρέφει κυριολεκτικά τη ζωή των Ολλανδών και όλων των υπόλοιπων που μένουμε εδώ πέρα. Και τώρα ο τρόπος να ξεσηκωθεί ο κόσμος είναι φυσικά και οι κακοί μετανάστες, γιατί αυτοί φταίνε για όλα. Όχι επειδή είναι μαλάκα. Και στην πολιτική που μας κυβερνάνε. Πάντα οι μετανάστες φταίνε για αυτά τώρα, σε παρακαλώ. Οι μετανάστες, οι ξένοι. Σε κάθε ευκαιρία οι μετανάστες θα φταίνε. Τώρα δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί είναι ο εύκολος στόχος όπως πάντα και δυστυχώς θα την πληρώσουμε. Εννοείς όλοι οι μετανάστες τώρα ή οι μετανάστες που οι σκουρόχρωμοι που δεν τους αρέσουν. Ο δικός μου δεν κάνει διακρίσεις, δεν έχει μια κόγξα με τους μουσουλμάνους, είναι η αλήθεια. Αλλά λογικά θα πάμε κι εμείς. Άρα κι εσείς, δηλαδή μπαίνεις κι εσύ μέσα. Δεν θέλω να νιώσει ξένη χώρα στο περιθώριο. Να σε μισεί και σένα όπως όλους μετανάστες θέλω. Ακριβώς. Όλοι οι μετανάστες είμαστε στο τέλος της ημέρας και όλοι οι παιδιά από ίδια μάνα. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Καλά, όχι όλοι. Κάποιοι είναι και πουτάνα γη. Σαν και αυτούς που βγήκαν στην κυβέρνηση εκεί δηλαδή. Πού είσαι? Τι έγινε? Πολύ μακριά σ' ακούω. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μπορεί να θέλει το κρύο. Μπορεί. Να σου πω, αναμένοντας και τη δημιουργία νέων κομμάτων, ναι. Έλεγα αριστερόν, αλλά λέω άρχισε αρκετό κρύο κάνει. Όχι, εντάξει. Το χιουμό. Μην το παρακάνουμε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Όχι, για πες. Μαλακία θα γίνει. Ποιο μοιράζει. Έξι φούσκες θα σου πω. Έξι μεγάλες φούσκες μπορεί να τις βάλεις στη σειρά. Έξι φούσκες στη σειρά, για να δούμε. Λοιπόν, Δημάρκου Βέλης. Okay. Ποτάμι Θοδωράκης. Α, sorry, νόμιζα ποτάμι Κασελάκης. Ναι. Λαέλα Φαζάνης. Ωραίο. Μέρα 25 Βαρουφάκης. Καλό. Πλεύση Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντόπουλος Αλαβάνος Τσίπρας Κασελάκης. Βάλε στη σειρά από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη μαλακή.
Και Φούσκα. Σας παρακαλώ. ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχει κάνει και κυβέρνηση, κερδίζει. Εντάξει, ναι, ήταν. Δεν είναι τώρα το ίδιο με τους άλλους, σε παρακαλώ, τους κιτζίδες. Είναι η μεγαλύτερη Φούσκα, όντως. Και με τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Έλα Μαρίτα. Χαθήκαμε. Ήθελα να σου πω. Με είδες, φώναξε εναντίον του γκέι άρρωστου ανώμαλου Κασελάκη. Με είδες? Όχι, δεν σε είδα. Πότε? Έγινε χαμό. Όταν βγήκε, λες, τότε σε εκλογές. Τι λες ψέματα, βρε. Περίμενε, ψέματα. Τότε σε εκλογές, λες, όχι τώρα. Ναι, βέβαια. Το είδα, το είδα. Είδες. Αυτό το είδα, το είδα. Με κοίταξε και μου λέει, θα γίνω, λέει, πρωθυπουργό. Καλά είπε. Βρε, δεν θα γίνει πρωθυπουργό. Η Ελένη Λουκά θα γίνει πρωθυπουργός. Θα σου πω τώρα, ήρθε το τέλος των γκέι, των άρρωστων, των ανώμαλων. Αυτό να ξέρει. Έχει τέλος τώρα από την εφορία, τι θα πληρώσουν, ειδικό τέλος. Έλα σου πω κάτι, θα σου πω εναντίον του Πολυτεχνείου. Άντε καλέ, ποιος θα το πίστευε αυτό. Βέβαια, είναι μια σατανική κομμουνιστική διαβολική γιορτή. Που και εγώ νόμιζα ότι θα ήσουν αυτοί που ήταν απέναντι από την κάνει του τάγκ. Το Πολυτεχνείο είναι ένα ψέμα, ένα παραμύθι. Καλέ, δεν ήσουν στην πύλη. Συνεχίζεται. Ήμουνα σίγουρος ότι ήσουν στην πύλη. Απίστευτο. Όλα είναι ψέματα, βρε. Παλιοκουμούνια, έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ και εσύ είσαι παλιοκουμούνι και έρχεται το τέλος σου, σατανά. Να το ξέρει. Δεύτερη εξορία σας περιμένει. Τουφέκι στο γουδί σας περιμένει. Μισό λεπτό. Είναι τώρα το τουφέκι να πάω τώρα στο γουδί. Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ. Δεν είστε τα παλιοκουμούνια. Μωρή Λουκά, να προσέχει και το Μαρκόνι άμα έρθει αυτές τις μέρες. Εγώ τον προτείνω και για γκόμενο. Εχθροί της πατρίδας, ρε, τα παλιοκουμούνια, οι κομμουνιστές, είστε εχθροί της πατρίδας. Μωρή. Δεν είστε Έλληνες. Άι, βαρέθηκα, δεν μιλάς. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι έγινε? Όλα καλά, εσύ? Καλά. Να σου πω, οι συνταξιούχοι έχουν συγκέντρωση τώρα κάτω για αύξηση συντάξεων, ε. Μαλακίες τώρα κι αυτοί. Να τα κάνουν τι? Να παίρνουν τα πιτσιρίκια χαρτζηλίκια? Όχι, δίνει ο Μητσοτάκης τα πιτσιρίκια χαρτζηλίκια. Αλλά πρέπει να γίνεις 18 και να το ψηφίσεις. Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Στις εκλογές, όταν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πάνε να ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, οι συνταξιούχοι περιμένουν απ' έξω για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι διαμαρτύρετε? Η Ελένη Λουκά είμαι, γιατί άντε με πάλι. Έκλεισες, βρε. Τι? Γιατί με έκλεισες? Δεν σε έκλεισα, έχω μαλακιόμετρο, κλείνει μόνο του. Έλα σου πω, δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι, ρε. Το κάνω από μόνος μου, έτσι στην αλήθεια. Ένας αλήτης, δεν σου επιτρέπω, βρε. Έτσι στην αλήθεια, ό,τι γουστάρω κάνω, είμαι αλήτης. Αλήθεια να μιλάς έτσι, παλιοκουμούνι. Τραγουδάω και τραπ. Παλιοκουμούνι, σε το τέλος. Θα σας λιανίσουμε με το κονσερβοκούτι. Το έχω βάλει ήδη στο νερό να σκουριάζει. Ουστ! Λέγεται. Η Ελένη Λουκά είμαι, δεν σ' αρέσει να ακούσει. Αχ, μωρέ, έπεσε η γραμμή. Δεν σ' αρέσει εσάς οι κομμουνιστές, είστε του σατανά του διαβόλου. Είστε εχθροί της Ορθοδοξίας της Εκκλησίας της Ελλάδας. Προσπαθούμε. Εχθροί. Προσπαθούμε για το καλύτερο εχθροί. Και να μείνουμε σταθεροί. Δεν είστε Έλληνες, είστε εχθροί. Αυτά πλήμα. Τώρα μου τα λες για κακό. Είστε εχθροί μας. Μωρή, το λες για κακό αυτό. Εδώ και 50 χρόνια μας περνάτε. Όπ, δεν σε χάλασε, άρπατην. Έχουμε κομμουνιστική σκλαβιά και κομμουνιστική κατοχή. Δεν σε χάλασε, άλλα 50 χρονάκια έρχονται. Κάτσε εδώ τώρα. Μας χάλασε, βρε, αφού είστε του σατανά. Κάτσε εδώ τώρα, σ' άρεσε, για κάτσε, για κάτσε. Κουτσούμπα παντού, τα παλιοκουμούνια, όλα το κουκουέ. Τα λέμε. Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν σα αρέσει. Τσίου, τσίου. Να σου πω λίγο, όταν χθες αυτή η Αχτιόγλου ανακοίνωσε ότι έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα ουφ ακούστηκε μέχρι το φεγγάρι. 2 μήνες έτρωγε τα σωτικά του ΣΥΡΙΖΑ ησυχαμένη. 2 μήνες, όχι και πριν, ότι έκανε 2 μήνες άλλο, μόνο, πάλι. Έλα σε παρακαλώ. Ναι, περισσότερο, αλλά τους 2 τελευταίους μήνες ροκάνιζε το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γιατί τη έμεινε το κουστούμι στην τουλάπα. Γιατί μωρή, γιατί δεν τη βγάλατε, γι' αυτό α τη βγάζατε. Εγώ καταβαίνω υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με σκοπό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει κυβέρνηση και άρα εγώ να είμαι νέη πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός της χώρας. Ας τη βγάζατε να τελειώνει η ιστορία. Που και τώρα τελειώνει η ιστορία, απλά δεν το έχετε παραδεχτεί ακόμα. Ναι, καλά. Να σου πω, το σύριαλ αυτό είχε καταντήσει χειρότερο και από αυτό το σύριαλ με τη Βίρνα. Βίρνα, τη Δευτέρα φεύγει ο Χτσιόγλου. Τι εννοείς αυτό το σύριαλ με τη Βίρνα, αυτό που όλοι λέμε λάμψη. Εσείς το λέτε αυτό το σύριαλ με τη Βίρνα. Ούτε στα βασικά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Άσε με ρε τώρα, παίζω. Και ο Δράκος της απαντάει, όχι Βίρνα μου, δεν φεύγει, δεν έχει βρει ακόμα του Ζουδάικα για να αποχωρήσει και να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Τόσο βαρετή κατάρτιση.
τόσο χυδαία κατάντησε και από την άλλη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τρώγεστε, ρε παιδιά, μεταξύ σας. Μην τρώγεστε. Okay. Θα φτάσουμε να διασπάτε ο ένας με τον άλλον τώρα. Έλα. Λοιπόν, να πούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ πως μην λένε ότι αυτή η κοπέλα θα πάρει μόνο 2-3%. Εξαφανίζεται. Αυτή η κοπέλα έχει πάρα πολλά ατού μαζί της. Πρώτον, αγαπάει πάρα πολύ την καρέκλα της. Αυτό είναι ένα φοβερό ατού. Δεύτερον, έχει όλο το σύστημα μαζί της. Τους δημοσιογράφους, τους μισούς δημοσιογράφους του κόκκινου. Και τρίτον, θα σκάσουν τώρα κάτι δημοσκοπήσεις που θα της δίνουν έναν αέρα. Μα έναν αέρα του Θόπερ. Πάντως, εγώ καταλήγω ότι η πιο σημαντική προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία είναι ότι θα φέρει το κουκουέ αξιωματική αντιπολίτευση. Άντε, ντε, αυτό πάλι. Δηλαδή, το πιο αριστερό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Το μόνο αριστερό. Ναι, το ότι θα τρελαθείτε κι εσείς από τα ψηλά ποσοστά. Βάλτε το κι αυτό στο τραπέζι. Ναι, ναι, καλά. Εσύ νομίζεις είναι όλα το καραπουτσαριό του ΣΥΡΙΖΑ. Σοπαρέ, όχι, είστε σοβαρό κόμμα. Εκεί χορεύετε και ωραίο ζεμπέκικο και κάνετε και ένα σωρό μαλακίες. Ήρεμα με την κριτική κι εσύ, το παράκανες. Ναι, 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 καλά, ναι. Τέτοια επιχειρήματα έχω να ακούσω από το κόντρο του Φλωράκη. Έλα, ήρεμα. Ναι. Άι, μωρή, πάλι, Άισιχτήρ. Ένα άλλο θέμα. Καμία εξαπάντηση του εκλογικού σώματος δεν έγινε από τους Σπαρτιάτες. Απολύτως καμία. Γιατί όλοι αυτοί που ψήφισαν Σπαρτιάτες ψήφισαν Κασιδιάρη και Παύλα. Εξαπάντηση του εκλογικού σώματος έγινε από το Μητσοτάκη. Εννοείς ότι είναι φασισταριά χωρίς να κοροϊδεύουν. Ναι, αφού ξέρουν. Αυτοί δεν ψήφισαν από αυτόν τον αρχηγό τους. Αυτοί ψήφισαν Κασιδιάρη. Το ξέρουν. Καμία εξαπάντηση δεν έγινε σε αυτούς. Η εξαπάντηση έγινε από το Μητσοτάκη. Γιατί? Που έβγαινε τον Ιούνιο, είχε κάνει σημαία τη δήλωση Κατρούγκαλου και έβγαινε και έλεγε ότι εμείς δεν βάζουμε νέους φόρους, κατάργηση του τέλους επιδεύματος και αύξηση αφορολόγηση. Να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Εδώ έχουμε εξαπάντηση του εκλογικού σώματος. Γιατί δεν ήξερε ο κόσμος ότι θα κάνει άλλα και τον ψήφισε παρόλα αυτά? Όχι, δεν είναι καθόλου εξαπάντηση. Αν τα έλεγε αυτά προεκλογικά τον ψήφισε. Λες. Μια χαρά τους ξέρετε καθάρματα ήταν. Ναι. Η Ελένη Λουκά. Άι, μωρή, αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Ουστ. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά εσύ? Καλησπέρα και σε σένα. Να σου πω, εσένα σου φτάνουν τα χρήματα εκεί που είσαι? Ποια χρήματα? Το παίρνεις και καλά, λέμε τώρα. Αν μου φτάνουν για να περάσω το μήνα. Ναι, ναι. Μου φτάνουν για να περάσω μέρος του μήνα και αυτό με κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένο, δεν κατάλαβα. Α, ωραία. Να παραγγείλω τότε ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Για delivery? Δεν είμαι νομικός. Θα μπορούσα, αλλά καταλαβαίνεις, δεν είναι των αρμοδιοτήτων μου. Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα. Και έχω φίλο delivery, ο οποίος βγάζει 1400. Ο φίλος σου. Ο δικηγόρος γιατί δεν πάει να δουλέψει την τελειβέρα. Άρα περισσότερο για τη δόξα είσαι εκεί, κουφβαλίτσα. Γιατί νόμιζες ότι είμαι νομικός? Τα λέω καλά, αλλά μην περιμένεις και πολλά. Καλησπέρα από την παγωμένη χωριστή. Καλησπέρα. Αποστόλη, προχθές η συγκέντρωσή μας είχε πάρα πολύ κόσμο, μεγάλη επιτυχία. Δεν μας έδειξαν εκτός από κάτι δεύτερα που μας έδειξαν τα κανάλια. Ήρθαν με σράζο τους δύο βουλευτές του Πασόκ. Ένας της Δράμας και ένας δεν ξέρω, Χριστοδουλάκης, Χριστοδουλίδης, πώς το λένε. Όταν δέχτηκαν την επίθεση από όλους τους συνταξιούχους ότι αυτοί μας βγάζαν στον δρόμο, ήρθαν να μας πούνε ότι αυτοί εκπροσωπούν το νέο. Αυτή είναι το νέο τώρα στο Πασόκ και ότι δεν έχουν καμία σχέση. Ωραία. Και τους επιτεθήκαμε εκεί, τα ακούσαν και φύγαν άρον-άρον. Αυτοί είστε. Να... Αλλά... Αυτοί είστε. Αυτοί είναι, ναι, ήρθαν. Αυτοί είναι το νέο. Εμείς δεν είμαστε το παλιό. Κάνατε αυτό το Πατσόκ, το κάναμε. Το έκανε αυτό το Πατσόκ, το έκανε. Το έκανε αυτό το Πατσόκ, όλα τα έκανε. Αλλά εμείς είμαστε το άλλο. Δεν θα νικήσει τη συγκέντρωσή μας. Λοιπόν, να σε πω ότι με κάνετε διάσημη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθαν άνθρωποι συνάδελφοι να με γνωρίσουν από τον Νάπλιο, τη Σύρο, από τα Χανιά. Και μου είπαν ότι μπράβο να βγαίνει να τα λες. Έτσι, σε ευχαριστούμε που μιλάτε εκ μέρους μας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μου που διάσταζαν και να πας να πάρεις τα τσίπορα. Εντάξει. Να γαργάρεις το λαιμό σου. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Παρακαλώ. Θα πάω δίπλα για να μιλήσω, δεν μπορώ. Πού δίπλα θα πας, μακριά? Όχι, στο άλλο μαγαζί. Είναι ένα μαγαζί μεσοτυχία. Λοιπόν, άκου. Μεσοτυχία να βρωμάει το σουβλατζίδικο, εγώ ξέρω. Βρωμάει σουβλατζίδικο δίπλα, τι είναι? Σουβλατζίδικο πήρα με σουβλάκι από τον Κώστα στην πλατεία τη Ρίζα, έχω αμαστορά. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Α, ωραία, δεν πήρα. Έχει φάει από εκεί σουβλάκι. Από πού είπε? Αγία Σιρήνη, ο Κώστα. Στον Κώστα, όχι, δεν έχω φάει. Έχω φάει στην Αγία Σιρήνη, η Κώστα δεν θυμάμαι τώρα, όχι. Αυτό που είχε ουρά το σουβλατζίδικο το στενό, αυτό είναι ο Κώστα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Το καλύτερο σουβλάκι, τώρα. Δεν λες αυτό δίπλα στον Μπουζ. Πού είναι το παρακτέρι απέναντι ακριβώς. Τέλος πάντων, καλά, δεν τα παρακολουθώ. Για πες τώρα. Το περίπτερο, η πρώτη ομπρέλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου. Α, θα με δεις τις ομπρέλες. Τι θα φοράς, τζατζίκι?
φοράω ένα αθλητικό σετάκι. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θα φοράω κράνος, θα έρθω. Οκ. Okay. Λοιπόν, άκου. Θα έρθω δίκυκλος. Έχω παιδευτεί με αυτό που λέει, άκτορα, με αυτό που λέει για την ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, να θυμηθώ κάτι. Τα λεφτά για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, από πού τα πήρα, τους μακρομεσαίους ή τις πολυεθνικές? Νομίζω ότι τις μακρομεσαίους. Από τους πολυεθνικές, όχι από τις πολυεθνικές. Όχι. Σας παρακαλώ, δεν περνάει κάτι τέτοιο το μυαλό μου. Α, επί COVID, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Κλείσαν τα σούπερ μάρκετ επί COVID. Δεν θυμάμαι κάτι, ήταν ήδη πρώτη ανάγκη. Τι θα κάναμε? Α, τα μικρομάγαζα δεν κλείσανε. Ναι. Γιατί στο μικρομάγαζο, στο μικρομάγαζο που έμπαινε ένα κάθε. Ανάλογα, αν ήταν και σε ποινική, α πούμε, μπαίνει ένα πελάτη κάθε 10 λεφτά. Αλλά στο σούπερ μάρκετ μπαίνει 500, εκεί δεν κινδύνευε, στο μικρομάγαζο κινδύνευε. Κινδύνευε και δεν πουλάγαν και ήδη πρώτη ανάγκη. Μόνο η πολυεθνική τα πουλάει αυτά. Ναι, μόνο η πολυεθνική. Οι πολυεθνικέ δεν ξέρω, πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα, πολυεθνικέ που κάνουν κάνει, έχω ακούσει για κάτι τριγωνικέ συναλλαγέ. Κάποιε εντάξει, έχουν και κάποιε θηγατρικέ για να βγάζουν έξοδα το ένα το άλλο, πουλάει μια εταιρεία στην άλλη. Τώρα κάνε μια πολυεθνική, βρε αγάπη μου, τι με ζαλίζει τώρα. Όχι, γιατί η αγορά δεν είναι ελεύθερη. Η αγορά την κανονίζουν αυτοί όπω θέλουν. Μην μα λέει για ελεύθερε αγορέ. Να αφήσουμε την αγορά εργασία να δουλέψει ελεύθερα. Η αγορά εργασία είναι εκείνη η οποία προσδιορίζει το μισθό. Ο μισθό είναι ζήτημα προσφορά και ζήτηση. Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουν πολλού δικηγόρου και σχετικά λίγου δελιβεράδε. Ο κύριο αυτό, ο κ. Παντελίτη, δεν το λέω Καραγκιό, γιατί ο Καραγκιό ήταν λαϊκό αγωνιστή. Βάλε και μια ασφαλιάρα. Αυτό είναι και Παντελίτη και να του αφαιρέσω και το τραγουδάκι του Μορφωνιού. Δεν το λένε το παιδί που λέει άντε και κ. Παντελή. Σάλτα. Αυτό. Α, ναι, σάλτα. Α, μπράβο, σάλτα. Σάλτα. Γιατί με το σάλτα ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν. Έχει σωθεί πια η υπομονή, γι' αυτό σάλτα γαμίσου πια κ. Παντελή. Αποστόλη! Έλα! Τι έγινε? Καλά! Καλά είσαι? Είμαι καλά! Χαίρομαι! Να σου πω, άκουσες τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Τι απ' όλα! Θα μιμηθεί τη γιαγιά που δόρισε το ασθενοφόρο και θα δωρήσει και αυτός ένα ασθενοφόρο στο ελληνικό δημόσιο, στα νοσοκομεία. Α, ωραία, ωραία εξέλιξη! Μπράβο, είδες η γιαγιά influencer! Ναι! Από το σπίτι που πούλησε, λέει ο Μητσοτάκης στη Γλυφάδα. Μήπως το διευκρινίσει αργότερα και πει ότι δίνει ένα σέρβις για το ασθενοφόρο. Σέρβις? Ναι, λάστιχα, κάτι. Κερνάει το κταίο, λέω τώρα. Επειδή τους ξέρω τι είναι. Ναι, σου χαλάει την πιάτσα η γιαγιά. Τώρα μια γιαγιά που δεν έχει μία, χάρισε 65.000. Αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν, τι κάνουν. Άστο. Δεν βλέπω τίποτα από την άλλη πλευρά. Την πήρανε, λέει, να τη συγχαρούν. Να τη συγχαρείς πρέπει ή πρέπει να τη μιμηθείς? Νομίζω και που τη συνεχάρηκαν, πολλοί είναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια και χαρά. Χάρηκα από Γερμανία. Τι κάνουμε? Χάρηκα. Με στη ατάκα, μην θες κάτι πιο πρωτότυπο. Χάρη δεν χάρηκα. Α, μπράβο, τώρα συνοηθήκαμε. Να πω κι εγώ για όσα γίνονται, ότι αν ο Νετανιάχου είναι το όπλο, ας πούμε, και ο στρατός του είναι η σφαίρα, τιμωρείται συνήθως το χέρι που κρατάει αυτό το όπλο. Είναι οι Αμερικάνοι πίσω αυτή την κατάσταση. Αλλά... Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει και. Κακοτρεχείς, ξέρεις, ο κόσμος είναι κακός και μιλάει, αλλά. Ξέρω. Έλα, επιτέλους τύψε ρε φίλε. Αμά. Έλα, πώς κάνεις έτσι? Τι κάνεις? Καλά. Έκανα λίγο υπερβολικά. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή εντωμεταξύ τώρα και θέλω να σχολιάσω μερικά πράγματα. Ακούει κάποιο την Ελένη Λουκά να σαλτάρει και να γαμίσει με όλα αυτά εδώ που λέει, τι πλακίε για του ομοφυλόφιλου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξεκινάνε και με εκνευρίζουν αυτά εδώ, δεν τα ακούω. Και ας πει και κάποιο σε Φαϊφούρα να πει τη φράση 3-3 φράκαρα στο όρο Σαραράν και να μην μα πρίζει με το ξέρω. Πριν έρθω στο μετρό, είχα την ευκαιρία μόνο μου να μετακινηθώ με κτέλη. Μπράβο! Μάλιστα. Αυτό. Καλή εβδομάδα, Αποστολή. Καλή τύχη, φίλε. Καλή τύχη. Σιδερένιος. Εδώ στο εργοστάσιο είμαι, ρε γάμισέτα. Παρηγοριά μου είστε εσείς. Τι εργοστάσιο είναι? Λιαντικά. Το ξάνθι. Αλαντικά. Ναι, θα μπορούσε να πεις και αλαντικά γιατί έχει πρόγειλα δισκάκια που είναι λίγο προς το καφέ και μοιάζουν και στο σαλάμ. Κατάλαβα. Λιώνετε τα νύχια και τις ουρές του γουρουνιών και τα τρώμε εμείς παριζάκι. Κατάλαβα. Άναγκιάσου. Νηστεία. Αυτό. Έγινε. Το πιάσα. Έλα, καλά πήρε. Έλα, φουσέκι. Παίρνω τηλέφωνο από το κέντρο αραβώνων και δημοσία λήψη ναρκωτικών. Γίνεται να βγω σέντρα με τη Λουκά κάπω να σου κάνω και cloud. Γιατί? Την άκουγα τώρα εκεί που σε έκραζα και κάπω με ενέπνευσε. Ήθελε κάτι, ε? Ναι. Τα παλιοκουμούνια, οι κομμουνιστέ, είστε εχθροί τη πατρίδα. Μπορεί, βρε αγόρι μου, να κάνει ένα ψυχικό, θα ηρεμήσουμε όλοι μα. Εντάξει, πρέπει να μιλήσουμε όμω. Τι κατευθείαν έτσι στο ψητό? Ναι, αν μπορεί κατευθείαν έτσι στο ψητό, ναι. Και πώ θα το φτιάξουμε το εργαλείο? Θα το φτιάξω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα θα σου δώσω μαζί και αλυσοπρίωνο, κάτι. Ω, κουμούνο χριστιανό ταλιμπανικό τριολικέ. Πες το όπως θες τώρα, πες το όπως σε βολεύει, αλλά... Πάτω όπως θες, πάτω όπως σε βολεύει, αφού ό,τι σε βολεύει λες, πάτω όπως θες. Κάνε τη δουλειά εσύ, όλοι θα σχωστάμε. Δεν μου λες στο τηλέφωνο πάω να βγούμε και οι τρεις μαζί, δύσκολο, ε. Δύσκολο, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει, την άλλη φορά θα προσπαθήσω εδώ λίγο να έναν δονητή 3 εκατοστών που έλεγε και ο συνονόματος και κάτι θα κάνουμε. Κερδίζετε κάποιο δώρο? Έναν δονητή 2 εκατοστών.
Έλα, σε προλαβά. Έλα, οριακά. Οριακά, τρεις μέρες την πάλεψα. Λοιπόν, άκου, εδώ πρώην Λονδίνο. Έχω εμπιστευτεί. Θέλω να ανοίξω μπιφ με τη Λουκά. Πού βρίσκεσαι, σε έχω βρει και σε χάνω. Έχω τόσα να κάνω και δεν έχουν ουσία. Πού είσαι? Κοίτα, είμαι εδώ και 3 χρόνια Ελλάδα, μετά από 10-11 χρόνια Λονδίνο. Τώρα τι μου λες πρώην Λονδίνο μετά από 3 χρόνια? Πες μου που κινείσαι, είμαι πρώην, ξέρω εγώ, Σοφοκλέους, κάτι. Πρώην Δουκίσης Πλακεντίας. Πες μου που είσαι πριν από λίγο. Όχι πριν από 3 χρόνια. Σου το λέω για τη συνέχεια του πράγματος, γιατί σου έλεγα εδώ Λονδίνο, για να έχω το στίγμα μου, σαν τη Σιριζέα. Κατάλαβα, βρες καινούριο στίγμα. Καινούριο στίγμα, θέλω να ανοίξω μπιφ με τη Λουκά. Παλιοκουμούνια, έρχεται το τέλος σας, σας προειδοποιώ. Δεν γίνεται. Το ζήτησε κι άλλος για παρτούζα. Θέλω να πεις, να μ' ακούσει, Ελένη Λουκά, Χριστιανο Ταλιμπάν ζηλωτές, έρχεται το τέλος σας. Okay, οκ, το ακούω, το ακούω. Να το συζητήσουμε. Το ακούω. Να το συζητήσουμε τι θα μου πει. Ξεκίνα έτσι και το βλέπουμε, εντάξει. Ρε μαλάκα υπουργέ. Αποστόλης. Αποστόλης και δεν έχω υπουργοποιηθεί ακόμα. Το ξέρω. Λοιπόν, ρε μαλάκα υπουργέ, έχω πληρώσει για να πάρω σύνταξη. Τι δουλειά έχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι? Όλα τα συστήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στις δυτικές χώρες είναι στη βάση τους συστήματα διανεμητικά. Δηλαδή, οι εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Κολλάω ένσημα από το 1982. Αλλά είναι τόσο ζώα ο ελληνικός λαός που ό,τι μαλακία τους πείτε τα πιστεύουν. Τόσο ζώα είναι. Έχω πληρώσει, ρε γαμημένε. Έχω πληρώσει και απαιτώ να μου δώσει σύνταξη. Στην επόμενη τριετία δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα όρια συνταξιοδότηση. Αλλά ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει, μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Μπράβο! Πάντως δεν θέλω να σε ταράξω. Αυτά που έχεις πληρώσει τα έχουν ήδη χαλάσει. Το ξέρω γιατί. Τα λεφτά τα οποία θα πάρεις όταν πάρεις σύνταξη θα είναι από τους νέους ασφαλισμένους, τις νέες κρατήσεις. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ένα αρχίδι και ένα μύδι θα πάρουμε όλοι, όχι εσύ μόνο. Άκου τον ταξιτζή, ρε μαλάκα, άντε παπάρα, λοιπόν. Τσέγκο, συγγνώμη, παπάρα Τσέγκο. Αυτό είναι το σωστό. Παπάρα Τσέγκο, βάλε ένα κουτσούμπα τώρα. Παπάρα Τσέγκο. Λοιπόν, άκουσε τώρα παπάρα Τσέγκο. Λοιπόν, από τότε που κολλάω ένσημα εγώ, έχει κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία 25 χρόνια, εντάξει, αυτό το παράδειγμα. Αχ, ακροδεξιά, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Άσε με να εξπερματώσω, ρε πούχη, άσε με, ρε πούχη. Σε τέτοια ηλικία, υψηλές προσδοκίες. Καλό κάνει αυτό, κατεβάζει και τη χοληστερίνη. Λοιπόν, άκου ο Μητσοτάκης, μίλησε χθες με μια γυναίκα με ενδοοικογενειακή βία και τέτοια. Όταν εμένα στο παιδί μου του λέει να ζήσει με 750 ευρώ, δεν είναι βία αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Όχι. Με 750 ευρώ είναι μόνο για τσίχλες. Μόνο για τσίχλες. Μα τι τσίχλες παίρνετε? Αυτές τις καλές. Α, για την αναπνοή, κατάλαβα. Salut mon pote. Allô. Comment ça va? Tu vas bien ou pas? Κομμά. Λουπάν. Είδες Λουπάν, τελευταία σεζόν. Πώς είσαι, Αποστολή? Καλά είσαι, καλησπέρα. Είμαι καλά, καλησπέρα. Σάλτα και γαμίσου. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, ο γνωστός επιτίδιος από τη Λιόν, ξέρεις. Σε πήρα σήμερα γιατί ξέρεις τι γίνεται. Γιατί αύριο έχουν απεργία, ας πούμε, ξέρω εκεί πέρα στην ΕΝΗ, στην Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών στη Θεσσαλονίκη. 28-29. Και σε πήρα απλά, ρε παιδί μου, ας πούμε, για να σου πω το εξής, ότι εδώ πέρα στη Γαλλία οι γιατροί πέτυχαν μέσα από απεργία τους την αύξηση από 25 σε 30 ευρώ την επίσκεψη ασθενών στα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία σημειωτέων δεν πληρώνουν οι ασθενείς. Εμείς δεν έχουμε πιστεί ακόμα ότι με τους αγώνες αλλάζουν πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Μπράβο, λοιπόν. Άκουσε με λίγο. Γιατί όμως? Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Του χρόνου να είμαστε νεκροί. Α, συγγνώμη, λάθος τσάτ, ναι. Ελά, τώρα μην είσαι μακάβριος. Μου ξέφυγε. Λοιπόν, γιατί, φίλε μου, κοιτάξτε να δεις. Όταν εδώ οι γιατροί κάνουν απεργία ή τέλος πάντων άλλος κόσμος, ρε παιδί μου, άλλα συνδικάτα. Υπάρχουν και άνθρωποι από τις περιοχές της γύρω, οι οποίοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάνε και στα ρεπό τους, που λέει ο λόγος, πάνε και δηλώνουν παρουσία, έτσι, στις απεργίες αυτές. Α, τα νούμερα. Κατάλαβες δηλαδή. Αυτή χαλά την πιάτσα. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και μαζεύεται πολλοί κόσμος και μετά εκεί πέρα στην απεργία πάνω βλέπει άλλους, ας πούμε, από την οθόνη 5.000 άτομα, ξέρω εγώ, σε 200 πόλεις και σου λέει τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ πέρα. Καταλαβες. Βέβαια, να λέμε και το επίσης καλό, που λέει και η Δημητριάδη, σε ωραίο το τραγουδάκι, τη λευτεριά για την οποία μιλάει, εντάξει, περιμένει όλο τον κόσμο στην απεργία πάνω. Η λευτεριά που θέλει ο κόσμος, εντάξει, οικονομική, νοσοκομιακή, εκπαιδευτική. Αυτό, όλια. Αυτό δεν μπορούμε. Αυτό το θέμα με τη λευτεριά έχουμε μια αναφυλαξία, θα έλεγα. Ναι, ισχύει, αλλά δεν να έχουμε πια μάθει ότι είναι χρήσιμη, ότι είναι απαραίτητη η λευτεριά. Αυτό λίγο μας έχουν πείσει εκεί, την έχουμε πατήσει σαν μαλάκες κι εμείς, ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητη η λευτεριά. Κοιτάξτε να δεις, μπορούμε.
βεβαίω και μπορούμε. Αρκεί να πάμε, α πούμε, που λέει ο λόγο, θα ρεπό μα, ρε παιδί μου. Δεν άκουγε να πα, α πούμε, όταν είναι και απεργία που λέει ο λόγο. Άμα δεν τρέπεσαι, ξέρω εγώ, ή δεν μπορεί. Εντάξει, πήγε το ρεπό σου, ρε παιδί μου, και τόσο ένα παρόν. Κατάλαβε. Έτσι να γουστάρει, να ενισχυθεί λίγο ο αγώνα, δηλαδή, των νοσοκομιακών γιατρού, αφού και τον αφορά όλο τον κόσμο. Και εμένα με αφορά που με δώσει Γαλλία, ρε, γιατί έχω τη μάνα μου κάτω. Καταλαβαίνει, σου λέω. Μωρ, εγώ καταλαβαίνω. Ο κόσμο που τον αφορά είναι να καταλάβει. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Hello, this Apostolis. It is. Mr. Simios says you are a very fluent English speaker. Of course I am. Better, of course, yes. Better than Mr. Adonis. And take the molly from the columns. My name is Dimitros. What is your name? I am a professor. Yes. No bullshit. No bullshit. No, no. Nada. 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 Paranada. Paranada. Μιλάω και άλλες γλώσσες. I speak many tanks languages, someone says, but tanks, tanks. Tanks, big tanks, μεγάλα tanks. Tanks, like a Polytechnia tanks. Oh, very μεγάλο tanks. Καλό φασιστό tanks. Mm. Δεν πειράζει. Okay. Μπράβο, that's it. Mr. Simios είχε δίκιο. Έβγε, έβγε. I know, I'm Μάθε the best. Καλά. I'm simply Μάθε the best. Καλά. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Καλησπέρα από τη φάμπρικα! Η φάμπρικα δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα μέρα. Ποια φάμπρικα? Δάσο. Και πώς το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Τη Ξάνθη, που θα πάρει και τη Δευτέρα τηλέφωνο. Είσαι το νούμερο 8. Το νούμερο 8, φίλε, και το κεφάλι κάτω. Οι ώρες φεύγουν έτσι, πρέπει να είναι μπροστά στη μηχανή. Τι μηχανή είναι? Μηχανή κοπής δίσκων. Όχι σαλαμιών, μην μπερδευτείς με την προηγούμενη φορά. Α, okay. Δεν μου λες, άμα θέλω να βρω άλλο δουλειά, ρε φίλε. Παραδείγμα, χάρη βαρέθηκα εδώ, θέλω να φύγω. Άμα βάλω το ρεζουμέ μου, λατζέρ, θα βρω δουλειά στο εξωτερικό. What is the English word, λατζέρ, is we say it. Yes. Yeah, buffet is here, yes. Βάλε λατζιέρ και κάτι θα βρεις. Φίλε, τι κάνεις, καλά? Καλά είμαι, φίλε. Άκω ένα νέο. Τα μάρμαρα μας τα έδινε ο Εγγλέζος. Αλλά ο Κούλης ήθελε να τα φορολογήσει. Γι' αυτό δεν τα πήρε. The marbles που λέμε, the marbles. Ήθελε να τα φορολογήσει. Το λέω για να σε εννοούμαστε, να καταλαβαίνει και ο Άδωνης. I go, I stand. The marbles or the marmars. Δώσ' το σε αυτούς που τρώνε χόρτο. Δώσ' το αυτό που είπα. Okay. Σε φιλό. I give. Να σε κάνω μια στροφή 180 μοίρες τώρα. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας με την παρέα. Κάνε με. Λοιπόν, έμαθα κάτι. Είναι ένας μουσικός καλλιτέχνης σε πολύ πολιτικοποιημένο πρόσωπο γενικά. Ο Low Key, αν τον ξέρεις. Ναι. Μπας περιπτώσει μέσα από τη σελίδα του στο Instagram είδα για μια κοινωνία που έκανε πάλι ο Ισραηλινός καταπληκτής. Με αποτέλεσμα το ότι να εξαναγκάσουν πολίτες να φύγουν από το νοσοκομείο που λέγεται σε μια περιοχή Al-Nasser. Τους εξανάγκασαν να βγουν, να φύγουν δηλαδή, και αφήσανε μέσα. Τα φίλε μου, όχι μωρά, έμβρια πάνω σε κρεβάτια, τα έχουν βιντεοσκοπήσει όλα αυτά. Μπορείς και εσύ να τα δεις στο Instagram. Να πεθάνουν ουσιαστικά στη μοίρα τους, με τα μηχανήματα ακόμα να μην έχουν προλάβει να συνδεθεί λόγω της καταδίωξής τους και μείναν εκεί, ρε φίλε. Όχι η μωρά, έμβρια. Μιλάμε για στεκαλαιότητες, κοινωνίες. Κατάλαβα. Τι να πω, αυτό, τίποτα. Μακάρι να δεξιοποιηθεί περισσότερο κόσμο, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια πορεία. Θα δώσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας αυτό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και πες το φίλε. Να μην ξεχνάει να βάζει μπουκέτο και το μήνυμα, ρε φίλε. Έλα ρε Απούστολε. Έλα. Μέρες έχουμε να τα πούμε. Δανοκουνού εδώ. Έλα. Ρε τι ωραία αγγλικά άκουσα εδώ. Καράφλια. Εντάξει τώρα οι άριστοι είναι άλλο πράγμα. Τα έχουν τα αγγλικά. Τώρα όχι σαν τον Τζίπρα. So the question is there any alternative? Our answer is an emphatic yes. Βρε καράφλια τη γυναίκα μου εδώ πέρα. Μου λέει τι ωραία αγγλικά, τι ωραία κυβέρνηση έχετε. Τη λέω μανάρι μου. Μαλακία κάναμε που ήρθαμε εδώ στη Δανία. Έπρεπε να μείνουμε με τους άριστους. Μαλακία κάναμε. Αυτό είναι άγριστο. Ναι. Έλατε. Έχουμε καλέσει από όμιλο Zenith για να γλιτώνετε. Από τα ντολμαδάκια είστε? Όχι, για το ρεύμα, για το ρεύμα. Τι Zenith δεν είναι τα ντολμαδάκια. Ζαναέ είναι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τι θέλατε?
Άντε καλέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ταξίδι. Παίρνω συχνά. Θα ήθελα να πω κάτι. Αυτά τα γεροντάκια, αντί για να χαρίσουν ασθενοφόρα και αντί για να δίνουν 100.000 στα νοσοκομεία που δεν ξέρουμε πού πάνε, γιατί δεν βρίσκουν σαν αυτό το παππού που βγάλατε πριν λίγο, του έκαναν έξωση να του κάνουν μια δωρεά να μην χάνει το σπίτι του. Μας πετάξαν έξω στον δρόμο. Εγώ ανάπηρος με 82% αναπηρία, 82 χρονών ανάπηρος, με το καρό μου πετάξαν έξω. Υπάρχουν τόσες πολλές οικογένειες. Τα ασθενοφόρα και αυτέ τι χορηγίε στα νοσοκομεία θα πρέπει να τι κάνει η κυβέρνηση και εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, ναι, γιατί έχει και μεγάλη καούρα η κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά για να πάρει δηληστήριο, κυρία Παγκογιάννη, ήξερε έτσι. Τώρα σας παρακαλώ, το ίδιο είμαστε. Να έπαιρνε και το γεροντάκι δηληστήριο, τι να κάνουμε τώρα. Πάλι σκαμμένη πανεπιστημίου. Λοιπόν, άσε τώρα, τι θα θες, τι θα σκαλίζεις. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Έλα ρε γαβλιά ρε άντρα. Όπα, έλα ρε μάνα. Τι έγινε. Είσαι ο ηλεκτρολόγος. Αμάν, είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Δε χωράει αμφιβολία, πως για σένα ζω. Και ώρα να δεις, θα σου αλλάξω τα φώτα. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Κάθε μέρα κάνω 50 στάσεις. 25 πήγαινε στη δουλειά με το μέτρο και 25 γύρνα, τσακ, προπονημένος. Να το. Αμέ. Γεια σου φίλε Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να πω φίλε για την ακρίβεια, για την απελπισία που για μας... πες για την ακρίβεια, γιατί δεν ξέρουμε για την ακρίβεια. Λοιπόν, απελπιστική κατάσταση με την ακρίβεια φίλε Αποστολάκο. Αχα. Και τους μισθούς φίλε Αποστόλη στα τάρταρα οι μισθοί. Όπα. Λοιπόν, άκου φίλε, τι γίνεται. Οι τσέπες μας έχουν μονίμως μια τρύπα. 10 μέρες αφού πληρωνόμαστε βάζουμε το χέρι μας. Έτσι. Κατάλαβα που το βάζουμε. Μόνο τα παπούτσια μας πιάνουμε. Και ναι. Καμιά φορά και χωρίς το πα. Τρύπες, είτε. Ναι, έχουν τρυπήσει. Ναι, I know. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, φίλε Αποστόλη. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι υποστηρικτές της πολιτικής που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση ως εδώ, έτσι, ενώ μιλάνε για την ακρίβεια και την ανάγκη για να αντιμετωπιστεί. Ναι, στην πραγματικότητα κάτι το άλλο. Το κύριο ελέησο. Λοιπόν, το κύριο στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, έχουν πιει εκεί το αμύλητο νερό. Να το ήξερα. Το non-speakable water. Καθόλου. Δεν μιλούν καθόλου. I know. Έτσι, λοιπόν, αυτά. Κατάλαβα. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι το κλειδί. Να αντιμετωπίσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Πάρτα τώρα. Μπούκοτο. Αυτό είναι. Κατάλαβα. Αφήστε το αμύλητο νερό. Να σε καλά. Άντε, για χαρά, καλή για δύναμη. Το non-speakable water, είπαμε. Γεια. Λαντζέρ. Λαντζέρ, we say it. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Να σε πω, ο Άδωνης τι κοντράρει τώρα, τι μαλακιά στον εγκέφαλο που έδωσε και του Σακιανάκη. Σακιανάκη μου θύμισε τώρα που βάλατε αυτό θύμιο. Στο του, 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 μου και όλα τα παράγωγα. Καλά, εντάξει, ομοειδιάτες είναι, τα βρίσκουν όλοι αυτοί. Ναι, εντάξει, τα ίδια πιστεύω έχουν, τα ίδια μαλακιά του φέρνει, δεν είναι κάτι. Ωστόσο, ξέρει τι μου θύμισε. Τι μου θυμίσατε αυτό. Μου θυμίσατε ένα παιδικό τραγούδι, ρε, από τον Πορφουγκαράκη. Τετραγωνό Παντελονής. Αυτό. Το τουρουρούρου που έβαζε όταν ήταν με τις τσούχτρες. Μπορείς να το παντρέψεις την Παρασκευή αυτό. Να το βάλεις μαζί. Να βάλεις Φακιανέκ να μιλάει για αυτή τη μαλακή σπηλή τέλος πάντων. Βάλε και αυτόν τον παπάρα τον Άδωνη. Και βάλε και από πίσω αυτό το τραγουδάκι. Μπορείς. Θα δούμε. Ωραίο, σε ευχαριστώ. Σου κάνει και το θα δούμε. Μ' αρέσει. Ωραίο. Ναι. I go! Αγ είναι η ρίδα στα αντρικά. Αγγ, πρόσεχε. I stand, ήσταν. Τι θυμή του δουθού είναι, έτσι, του δουθού. Του δουθού. Του δουθού. Από το έρημο σπίτι με το Βέγκο που τον ρωτάει ο άλλος τι δουλειά κάνεις, τι δουλειές έχεις κάνει. Και εξηγεί ο Βέγκος τι δουλειές έχει κάνει. Και που ήταν στο φαρμακείο που ήταν όλα αυτά που έκανε. Και βάλε όλους αυτούς τους μεροκαματιάριδες Παπανδρέου με τις πιτσαρίες, με Σαμαρά, με όλους αυτούς. Μαζί με τον Κυρμέντιο. Το τραγούδι Κυρμέντιο. Με τον Κυρμέντιο. Του Βάρναλη. Τι δουλειά θες να κάνεις, παιδί μου. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμ. Αθόψε τη ανάγκη. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου. Είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Τι θέλει, ρε παιδάκι μου, λέει, και ανακατεύεσαι τώρα εσύ με αυτές τις δουλειές. Εργαζόμουν με μπλοκάκι, ως μηχανικός.
Ό,τι δουλειά και αν έκανα, με διώχνανε με τις καρπαζές. Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλες σε άλλες εταιρείες. Δούλευα. Και Μητσοτάκι, θα βάλεις Κασελάκι. Απλά υπάρχει και τραγούδι στο τέλος, αλλά anyway. Ναι. Την πρώτα θέλω εδώ, την μπροστά. Εντάξει. Και που λέει Εύερ, θα μου βάλεις φίλοι. Τώρα θα βρεις κι άλλο ψωμί εκεί μέσα. Εσύ σε πιστεύω, με θα βάλεις και τα δικά σου. Αυτό. Τώρα θα σας πω το ωραιότερο αστείο της παράστασης. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παρακαλώ να κάνετε λιγάκι ησυχία. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Προσέξτε, παιδιά, το λέω. Πρέπει να βοηθήσουμε το Κασελάκι. Φανταστικό, έτσι. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ καλή δουλειά αυτή. Το βοηθήσουμε το Κασελάκι. Δεν έχουμε άλλη λύση, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι ο μονόφθαλμος. Τι να κάνουμε. Είμαι κρυός. Διότι ο αυτοδημιούργητος Κασελάκης. Μπορεί να λέμε να γκρινιάζουμε, αλλά έχει και προτερήματα. Είμαι πολύ ευκατάστατος. Είναι αψηλός. Είναι περίοπτος. Είμαι Goldman Sachs. Έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλός. Θετικό. Έδιωξε τον κύριο Φίλη. Ως χοντρός τον εγωρίθηκα. Ως άνθρωπος χάρηκα. Υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Α, ναι. Και όποτε μπορέσεις, από το καινούριο το τραγούδι τώρα που έβγαλε Αλεξίου με το Lex, το κομμάτι του Lex. Πολύ δυνατό. Μπέτης και κάνω μια αναζήτηση στο YouTube. Σε προκαλώ να ψάξεις τον Νέγρο του Μωριά και να παίξεις το Καινοδοξία κάθετος βουλημία. Συγγνώμη, πατέρα σου ακούει τον Νέγρο του Μωριά. Όχι, το διάβασε σε μια είδηση εντελώς τυχαία και ήρθε και μου έκανε τον καμπόσο. Είδες. Αλλά αυτός ήξερε τον Νέγρο του Μωριά πιο νωρίς από μένα, κατάλαβες. Ναι. Έχω αυτό να σε προβληματίσει, εντάξει. Ναι, με προβλημάτισε λίγο η αλήθεια. Εντάξει. Τα βάζετε με αυτή τη Λουκά. Κάνε μια σύγκριση. Βάλε εκείνη την Ελένη Αυλονίτου του ΣΥΡΙΖΑ. Ελένη. Και πες μου τι διαφορές έχουν. Τίποτα άλλο. Πάντως για να είμαι ακριβής, αυτή τα βάζει μαζί μας. Δεν τα βάζουμε εμείς μαζί της. Εντάξει, με. Για βάλε την Αυλονίτου να δεις και τι είναι το ίδιο πράγμα. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο σοφός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ναι. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είμαστε καβάλα, αν θέλετε. Θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Γιατί εμείς βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το να παραμένουν οι άνθρωποι ζωντανοί. Σας προειδοποιώ, σατανάδες! Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.